Για τα 35 έργα φωτοδότες που αφορούν τον πολιτισμό και τον τουρισμό στη Βόρεια Εύβοια, το πρόγραμμα Στηρίζουμε του Υπουργείου Παιδείας με επισκέψεις σχολείων από όλη την Ελλάδα στις πυρόπληκτες περιοχές, την εφαρμογή του σχεδίου για το νέο δάσος και τα κίνητρα που δίνει η κυβέρνηση για την αναγέννηση της περιοχής, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ ο επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, Σταύρος Μπένος. Η πρώτη είδηση που έκανε γνωστή είναι οι δράσεις που ετοιμάζει η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ανδρεαδάκης είχε μια εξαιρετική ιδέα να μεταφέρει ένα κομμάτι του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το πιο σημαντικό που είναι η αγορά ταινιών, ως παράρτημα στη Βόρεια Εύβοια. Μάλιστα. Δηλαδή τον Ιούνιο θα έχουμε την πρώτη αγορά ταινιών στην Εδιψώ, περιβαλλοντικών ταινιών. Θα έρθουν από όλο τον κόσμο, γιατί πια έχει γίνει σύμβολο περιβαλλοντικής κρίσης, αλλά ταυτόχρονα και αναγέννησης παγκοσμίως η Βόρεια Εύβοια. Ο κύριος Κουμεντάκης επίσης θα οργανώσει ένα δρόμενο, το οποίο το 23 θα παρουσιαστεί και στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο θα γίνει με επίκεντρο τους ανθρώπους της περιοχής και θα έχει το γενικό τίτλο «Η ήχη του δάσους». Έχει ξεκινήσει μια συνεργασία με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ώστε να δοθούν κίνητρα στους νέους να επισκεφθούν τους δύο δήμους. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε σχεδιάσει με τον κύριο Τριαντόπουλο πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε καταρχήν το North Evia Pass. Τι σημαίνει αυτό? Θα έχουμε ένα πάσο για τους νέους που θα μπορούν να ξοδέψουν 150 ευρώ περίπου στους τοπικά εκεί στα μαγαζιά και στα ξενοδοχεία της περιοχής το καλοκαίρι. Και με την Κοσμοτέ, σας το ανακοινώνω σήμερα, σήμερα για πρώτη φορά, θα έχουμε Wi-Fi ελεύθερο σε ορισμένες περιοχές τουριστικές. Δηλαδή, ένας νέος που θα αποφασίσει να κάνει τις διακοπές του στη Βόρεια Εύβοια θα έχει Wi-Fi και 150 ευρώ για να τα καταναλώσει σε επιχειρήσεις της Βόρειας Εύβοιας. Ακριβώς. Και βεβαίως η περιφέρεια έχει ήδη αναθέσει ένα τοπικό γραφείο, τη μελέτη για ένα πρόγραμμα προβολής και έχει κρατήσει και από το ΕΣΠΑ 14-20 περίπου 300.000 ευρώ. Θα έχουμε ένα πολύ δυναμικό πρόγραμμα προβολής από το Μάιο και μετά για την περιοχή, για να πάει καλά η τουριστική σεζόν. Για πρώτη φορά ο Σταύρος Μπένος μίλησε για το πρόγραμμα Φροντίδα που ενισχύει τεχνοκρατικά και οικονομικά τους ρυθινοσυλλέκτες. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που θα το ονομάσουμε πρόγραμμα Φροντίδα. Ήδη είμαι σε διαβούλευση με τα κυβερνητικά όργανα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Είναι για τους ρυθινοσυλλέκτες. Μάλιστα. Η κυβέρνηση έχει δώσει ένα επίδομα 7 ετές για 800 ευρώ το μήνα. Δεν αρκεί αυτό. Και έχει δίκιο ο Βαγγέλης ο Γεωργάτης που λέει ότι δεν αρκεί. Και λέει ο Βαγγέλης, θέλουμε ενεργητικές πολιτικές. Τι θα κάνουμε με το πρόγραμμα Φροντίδα? Θα κάνουμε έναν εξατομικευμένο φάκελο για κάθε ρυθινοσυλλέκτη, για να μπορούμε να τον εκπροσωπούμε και να εκφράζουμε τα θέλω του όλα αυτά τα χρόνια, αν θέλει να αλλάξει σχέδιο για τη ζωή του. Μπορεί κάποιος ρυθινοσυλλέκτης να θέλει να εμπλακεί ως οδηγός του δάσους, στα περίφημα μονοπάτια του δάσους. Μπορεί να θέλει να εμπλακεί στην ενεργειακή κοινότητα. Μπορεί να θέλει να κάνει μια μικρή επιχείρηση. Εμείς θα είμαστε δίπλα του, θα του δίνουμε όλα τα εφόδια, τα τεχνοκρατικά, τα χρηματοδοτικά, αν θέλει να αλλάξει σχέδιο για τη ζωή του. Έτσι ώστε μέσα στην επταετία, αν είναι δυνατόν, όλοι να έχουν βρει την εικόνα τους σε ένα νέο σχέδιο ζωής, γιατί όπως καλύτερα ξέρετε από μένα, οι ρητίνοι θα επανέλθουν μετά από 30 χρόνια. Σωστά. Και δεν αρκούν τα 7 χρόνια για να καλύψουν αυτή την ανάγκη από την κοινότητα των ανθρώπων που είχε το μεγαλύτερο πλήγμα από όλους τους άλλους πολίτες της περιοχής της Βόρειας Εύβοιας.